Καλή σας ημέρα, παιδιά. Η ώρα είναι 8 και 35, 9 παρα 25. Πριν από 5 λεπτά περίπου, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, σε αυτό το πανελλαδικό συλλαλητήριο που γίνεται σήμερα με αφορμή, ακριβώς όπως είπες και εσύ, καραβάνι υγείας το ονοματίζουν, για τα σοβαρά οξυμένα προβλήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας, για τις προσλήψεις που δεν έχουν γίνει χρόνια τώρα, για τους 16.000 περίπου συμβασιούχους, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά σε μια ομιλία, και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πρώτης γραμμής για τους Έλληνες πολίτες, έχουν ξεκινήσει εδώ, έχουν συγκεντρωθεί από όλη την Ελλάδα. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση με αρκετά σωματεία που έχουν έρθει ακριβώς για να διαδηλώσουν από την πλατεία Μαβίλης, κατεβαίνοντας την Βασιλίση Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, για να φτάσουν στο Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, γιατί η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει όλο αυτό, είναι δίπλα μου, για μια πολύ σύντομη δήλωση. Πρόεδρε, καλημέρα. Ένα πραγματικό καραβάνι, καλημέρα, θα ξεκινήσει σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Διεκδικούμε ισχυρή δημόσια υγεία που θα σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων. 16.000 συνάδελφοι είναι σε ομηρία. Είναι έτοιμοι να απολυθούν. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η κυβέρνηση μας έταζε λαγούς με πετραχίλια και του πουλιού το γάλα εν μέσω πανδημίας. Τώρα μας πετάει στο δρόμο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα γίνουν σήμερα πολύ ωραία πράγματα στο δρόμο. Παρακολουθήστε μας. Λοιπόν, 9 η ώρα περίπου ξεκινάνε εδώ από την πλατεία Μαβίλης. Θέλω να σας πω ότι η κίνηση έχει διακοπεί στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, αλλά και η κίνηση στην άνοδο γίνεται με προβλήματα. Η αστυνομία έχει βεβαίως λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι η δημόσια υγεία, παιδιά, πραγματικά ζει ένα δικό της έμφραγμα, το οποίο έχει να κάνει με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κυριολεκτικά ως κοινωνία. Σωστά. Και νομίζω ότι η φωνή αυτών των ανθρώπων εδώ θα δώσει ίσως και μια αφορμή στην κυβέρνηση και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας να λάβει μέτρα για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Ας αποφύγουμε το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε σε εξέλιξη πορεία. Δείτε λίγο πλάνα από την άνοδο. Δείτε λίγο πλάνα από την άνοδο, αν μπορείτε, παιδιά. Ναι. Με τη βοήθεια εδώ του συναδέλφου. Μάλιστα. Είναι η άνοδος με κατεύθυνση προς την Κηφισίας. Και είναι αναμενόμενο αυτό, Σπύρο, που μας, μας δείχνετε. Το εμφράγμα ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες, είναι αναμενόμενο ήταν. Είναι η άνοδος της Βασιλής Σοφίας αυτή την ώρα, έτσι. Ναι. Έμφραγμα στη Μαβίνη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Έμφραγμα στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα και στη Συγκρού εξαιτίας των παρεμβάσεων. Και στη Μιχαλακοπούλου, θέλω να σας πω, παιδιά. Και στη Μιχαλακοπούλου. Ωραία. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ναι, ακριβώς, διότι πολύ. Είναι δύσκολη μέρα, ακριβώς. Ναι, αποφεύγουν τη Βασιλίση Σοφίας και κατεβαίνουν από τη Μιχαλακοπούλου. Γι' αυτό το λόγο, Σπύρο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς. Σε βλέπουμε και στη συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ωραία. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.